χθες είχαμε μία σύσκεψη με τη διαχειριστική αρχή, στην οποία συμμετείχαν και ο προϊστάμενος, ο συμπατριώτης μας, ο Γιώργος Πλακοτάρης, μαζί με το επιτελείο του. Θεώρησε σκόπιμο και φρόνιμο, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, να μας ενημερώσει, επειδή μέχρι το τέλος του Φλεβάρη θα βγει η πρόσκληση για τα αστικά, τα οποία να σας ενημερώσω ότι τα αστικά σε αυτό το ΕΣΠΑ είναι πολύ μεγάλο το ποσό σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Με αυτή την γύρω στα 70 εκατομμύρια. Επομένως, ενημερωθήκαμε, εμείς έχουμε κάνει ένα γενικότερο πλάνο όσον αφορά βέβαια τα βάση ζητάμε τώρα, μέσα στο οποίο είναι και ο κήπος, και θα πρέπει βάσει των νέων δεδομένων που έχουμε, θα πρέπει πλέον να βάζουμε σε έργα και όχι έτσι σε σχέδιο μόνο ό,τι μπαίνει στην πρόσκληση, που σημαίνει ότι μετά από τον Μάρτιο εμείς και μέχρι τον Αύγουστο θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε όλα αυτά που σχεδιάζουμε να γίνουν μέσα στο σχέδιο αστικής ανάπλασης. Μέσα σε αυτά εμπεριέχεται και κάτι καινούριο, το οποίο είναι πολύ βασικά. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να γίνει από πλευράς μας μία, όπως ονομάζεται, αστική αρχή, στο οποίο εκτός από τον Δήμο θα συμμετέχουν και άλλοι φορείς. Για παράδειγμα, η αρχαιολογική υπηρεσία, το επιμελητήριο, το πανεπιστήμιο, θα δούμε ποιοι φορείς, οι οποίοι θα συνεργάζονται σε αυτό το κομμάτι, θα βρισκόμαστε λιγότερο 2-3 φορές το χρόνο, να συζητάμε για τα θέματα της αστικής ανάπλασης, δηλαδή στην ουσία της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της πόλης, βασικά η οποία πόλη στα αστικά δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο μέσα στην πόλη της Χίου, θα ξεκινά από Βροντάδο και θα πηγαίνουμε μέχρι κάμπο. Θα συμπεριλαμβάνεται και ο Βροντάδος και ο κάμπος. Γιατί σας είπα ότι και το κονδύλι είναι αρκετό. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουν εκείνοι βέβαια, διαχειριστική αρχή, ότι θα ζητήσουμε και ένα κονδύλι έξτρα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έτσι όπως πρέπει να προετοιμάζονται τώρα με τις μελέτες, με τα τέχνη δημοπράτησης, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές εμείς ως τεχνική υπηρεσία, και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι δήμοι του Βορείου Αιγαίου, να υπάρχει μια ομάδα που θα προσληφθούν με διαδικασία ΣΕΠ, δηλαδή 3 ή 4 μηχανικοί, οι οποίοι θα πληρώνονται από αυτό το κομμάτι, από την διαχειριστική αρχή, για 3 ή 4 χρόνια μία σύμβαση, για να ετοιμάσουν όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορούμε να εξαντλούμε όλο το κονδύλιο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή προς χρήση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είναι κάτι σημαντικό, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς.